Για να συζητήσουμε το σύμφυτο απόλυτα με τις εξελίξεις, οικονομικό ζήτημα, όλα όσα ανακύπτουν, ζητήσαμε τη βοήθεια του καθηγητού οικονομικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, του κ. Χάρη Βλάδου. Να σας ευχαριστήσω πολύ από την ώρα που συνομιλήσαμε προκειμένου να είμαστε μαζί σήμερα και να ακούσουμε την ανάλυσή σας. Μεσολάβησαν πάρα πολλά δεδομένα. Ακούσαμε και νωρίτερα την επίσημη ανακοίνωση. Μάλιστα, να πούμε στους τηλεθεατές ότι προφασίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές η ρωσική εταιρεία, ο πάροχος, για να διακόψει από σήμερα την παροχή ρεύματος στην Φιλανδία. Δεν είναι πολύ μεγάλη ζημιά. 10% καλύπτουν οι Φιλανδοί από τις ανάγκες τους μέσω των εισαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος από τη Ρωσία. Είναι όμως ένα πολιτικό μήνυμα. Τι λέμε από εδώ και στο εξής? Ναι, βρισκόμαστε σε μια φάση, αγαπητή κυρία Μπάρμπα, κλιμάκωσης, αναμενόμενης. Δεν πρόκειται αυτή η ιστορία να τελειώσει με έναν τρόπο βελούδινο. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εντατικοποίησης της σύραξης. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αφανούς πολέμου στο σύνολο της Ευρώπης. Μην κρεβόμαστε. Δεν βρισκόμαστε σε μια φυσιολογική κατάσταση πραγμάτων. Και αυτό να το συνειδητοποιήσουν και όλοι οι πολίτες και της Ελλάδας, όπως το συνειδητοποιούν και οι πολίτες όλης της Ευρώπης. Δεν πρόκειται από αυτή την ιστορία να περάσουμε ανώδυνα. Ήδη την οδύνη τη νιώθουμε και σε όρους οικονομίας, αλλά πρόκειται για μια εισβολή. Ζούμε σε συνθήκες πολέμου, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και να μην αναλωνόμαστε σε αντιπαραθέσεις εσωτερικής κατανάλωσης μπροστά σε ένα τόσο τεράστιο ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής κοινής αυτό που βιώνουμε. Σαφέστατα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η χώρα μας έχει λάβει θέση από την αρχή, είναι ένας σημαντικός παίκτης. Θέλουμε αυτό να το διαμηνήσουμε σε κάθε επίπεδο. Οπωσδήποτε έχουμε βέβαια και όλες τις αρνητικές επιδράσεις από τα δεδομένα, όπως έχουν και πολλοί άλλοι. Η Ευρώπη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, κύριε καθηγητά, είναι αυτή που θα πληρώσει το μάρμαρο, τουλάχιστον στο οικονομικό σκέλος, πολύ βαρύτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα δεδομένα? Καταρχήν, δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ένας μεγάλος παίκτης. Προσπαθούμε, είπατε, να γίνουμε σίγουρα, πάντως. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σίγουρα όμως την τελευταία αυτή περίοδο φαίνεται ότι είμαστε ένας σοβαρός παίκτης. Δεν έχουμε ούτε αμφιθυμίες, ούτε πατάμε σε δύο βάρκες όπως ο γείτονας. Εγώ πιστεύω ότι είναι η σωστή πορεία που λαμβάνουμε, είναι η σωστή θέση που πρέπει να έχουμε. Και από την άλλη μεριά βέβαια, να μην υπερβάλλουμε στην έννοια ότι είναι μόνο η Ελλάδα, η μόνη η Ευρώπη αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο. Σε ένα πόλεμο το μάρμαρο κυρίως τον πληρώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν στο πεδίο της μάχης. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, δεν το συζητάμε. Μιλάμε τώρα για τις οικονομικές επιπτώσεις από ένα τεράστιο φάσμα πραγμάτων που θα αγγίξουν τους Ευρωπαίους. Αγαπητή κυρία Μπάρμπα, οι επιπτώσεις είναι παγκόσμιες. Σαφώς. Παγκόσμιες και πολύ βαριές, ειδικότερα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Οι φτωχοί του πλανήτη είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν τον πόλεμο, όπως πληρώνουν και κάθε πόλεμο. Μα θα με πάτε και στο επόμενο ερώτημά μου, που είναι η επιστημιστική κρίση. Κατά πόσο απειλούνται? Έχουμε και τους G7 να συνεδριάζουν για το ζήτημα αυτό. Ακριβώς. Καταρχήν, αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα έχει ένα υπόστρωμα, ας το πούμε ηφαισιακό, ένα υπόστρωμα στάσιμο πληθωριστικό, το οποίο δημιουργήθηκε εξαιτίας της μεγάλης παγκόσμιας πανδημίας που βιώσαμε. Δηλαδή, αρκετοί αναλυτές, όχι πολλοί, προέβλεπαν ήδη εδώ και 1,5 χρόνο ότι με το που θα ολοκληρώνταν ο πρώτος κύκλος της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο θα υπήρχαν έντονες πιέσεις πληθωριστικές και ηφαισιακές, ειδικά σε λιγότερο ισχυρά οικονομικά συστήματα. Αυτό το ξέραμε. Βέβαια, αυτό το οποίο δεν μπορούσε κάποιος να πιθανολογήσει, εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να το φανταστώ, ήταν ότι θα μπαίναμε και στην προοπτική και στη λογική ενός παγκόσμιου πολέμου, ο οποίος δημιούργησε αυτή την τεράστια έκρηξη την πληθωριστική. Και επίσης, συγχρόνως, μειώνει τις αναπτυξιακές προσδοκίες για πάρα πολλές χώρες. Και όχι μόνο για την Ευρώπη. Ο πληθωρισμός και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τρέχει με πάρα πολύ υψηλό ρυθμό, πάρα πολύ υψηλό ρυθμό, πρωτοφανή ρυθμό. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτές τις τόσο σκοτεινές μέρες που ζούμε, εγώ δεν βρίσκω λόγο πανικού.
Πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι όλοι προσπαθούν να διατηρήσουν μια ψυχραιμία. Ναι. Είδαμε και τα καλά, είδαμε μια ενότητα στη Δύση. Όμως με το θέμα που θίξατε, πολλοί σχολιάζουν, ήταν και ένα πολύ χαρακτηριστικό άρθρο ανάλυσης New York Times, με συγχωρείτε, εχθές, ότι ο Πούτιν μπορεί και να ποντάρει σε αυτή την κούραση. Δηλαδή δεν υπάρχει λίπος για πάντα σίγουρα, δεν υπάρχουν αντοχές για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα σίγουρα και για τη Δύση. Και ίσως και ο Ρώσος πρόεδρος ποντάρει ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν, κάποια στιγμή αυτή η κόπωση θα φέρει και μια διαφορετική αντιμετώπιση από την Ευρώπη απέναντί του και στα πράγματα. Και τις Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως. Πολύ σωστά τοποθετείτε. Αυτό είχα περιγράψει και εγώ, εκκινώντας ότι στην ουσία όλα όσα ζούμε, ακόμα και η οικονομική πίεση που ζούμε, είναι ένα κομμάτι του πολέμου. Ξέρετε, ο πόλεμος δεν διεξάγεται μονάχα στο στρατιωτικό πεδίο, διεξάγεται και στο οικονομικό πεδίο. Αυτή τη στιγμή όσα βιώνουμε είναι πλήγματα οικονομικά. Και οπωσδήποτε, όπως και σε κάθε πόλεμο, η αντοχή, η ανθεκτικότητα είναι ο κρισιμότερος όρος του παιχνιδιού. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αντοχή να αντέξει αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι ένας το πιο πόλεμος, οποίος θετικό, το πιο αισιόδοξο. Ναι, και βέβαια αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω και να το υπογραμμίσω είναι ότι δεν ήταν επιλογή καμίας Ευρώπης και καμίας Αμερικής αυτός ο πόλεμος. Ήταν μια εισβολή. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία αμήνεται και η Ευρώπη συμπαρίσταται σε μια χώρα η οποία δέχτηκε εισβολή, δέχτηκε επίθεση. Με αυτή την έννοια δηλαδή, επειδή το βλέπω να διακινείται και είναι αρκετά, ας πούμε, ενοχλητικό και στενάχωρο, πολλοί κάνουν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις επιμέρους αρχηγούς των διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν να ήταν εκείνοι υπεύθυνοι για αυτή την εισβολή. Ναι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι σαφές πάντως ότι έχουν γίνει κινήσεις, οι οποίες αν δεν είχε γίνει και αυτό το τραγικό γεγονός που βιώνουμε, το ιστορικό γεγονός, ίσως να μην τις είχαμε δει. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και θα αναζητήσουμε εκ νέου τη βοήθεια για την ανάλυση σας.